Γεια σας παιδιά, Μάρκος εδώ. Και σήμερα θα σας δείξω κάποια προϊόντα που μου έστειλε το Banggood και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα οποία είναι πολύ χρήσιμα έτσι και φθηνά. Links θα υπάρχουν για όλα τα προϊόντα κάτω στην περιγραφή για όσους θέλετε να τα αγοράσετε. Και θα υπάρχει και η σελίδα της Banggood. Ξεκινάμε από το μικρό πακέτο εδώ σχετικά. Καθίστε να το ανοίξω. Είναι κάποια χωνάκια και έχει από το μεγαλύτερο, έχει 1, 2, 3, 4. Είναι και φαλτσοκωμένα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, τα πήρα για να βάζω λάδι στο μηχανάκι, γιατί δεν είχα χωνάκι τόσο καιρό και δεν αξιώθηκα να πάρω. Και μου άρεσαν και είπα να μου τα στείλουν. Να σας τα δείξω και εσάς, είναι πολύ οικονομικά. Έχει και εδώ πιαστράκια να τα κρεμάσετε αν θέλετε. Πολύ ωραία και οικονομικά. Κάνουν και για άλλες δουλειές, όχι μόνο για μηχανάκια. Απλά εγώ τα πήρα για το μηχανάκι. Τώρα δεν ξέρω πού μπορώ άλλο να χρησιμεύσουν. Μπορεί να κάνουν και για βενζίνη, δεν ξέρω. Πολύ ωραία και χρήσιμα. Link θα υπάρχουν στην περιγραφή και γι' αυτό. Έχω μια κουκούλα για το μηχανάκι εδώ πέρα, για να το σκεπάζεις, η οποία είναι και αδιάβροχη, δηλαδή εάν γίνει μουσχημα δεν περνάει μέσα το νερό από ό,τι είδα. Τώρα κατά πόσο ισχύει δεν ξέρω. Θα πάμε να τη δούμε στο μηχανάκι αυτή στην πράξη, να δούμε τι κάνει. Τα αφήνω και αυτό στην άκρη. Πάμε να ανοίξουμε εδώ το τσαντάκι. Είναι τσαντάκι μυρού παιδιά. Έχει ένα τσεπάκι εδώ μέσα. Είναι πολύ κρυφό. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Ένα εδώ. Θα βάλω το χέρι μου για να δείτε. Έχει εδώ ένα... να κρεμάς κλειδιά μάλλον από το μηχανάκι σου και να τα βάζεις εδώ μέσα. Πολύ ωραία πατέντα. Πολύ ωραία, μου αρέσει. Εντάξει, από πίσω έχει για να πιάνεις τη μέση σου και αυτό στο πόδι. Εδώ ανοίγει, όπου είναι και το κεντρικό μέρος από το τσαντάκι. Εδώ έχει άλλη μια τσεπούλα. Αυτό είναι. Θα σας το δείξω και στο πόδι φορεμένο να δείτε πως φαίνεται. Εδώ έχει ένα σύστημα για να μαζεύει. Και αυτό πολύ οικονομικό παιδιά. Σε σχέση με κάτι άλλο εδώ που βρίσκω Ελλάδα, είναι η τιμή ξεφτύλα. Λοιπόν, πάμε να σας το δείξω λίγο στο πόδι να καταλάβετε πως φαίνεται και στο πόδι. Λοιπόν παιδιά, το τσαντάκι είναι αυτό εδώ. Κουμπώνει εδώ στη μέση. Και εδώ κάτω στο πόδι. Κάπως έτσι. Εδώ έχει χώρο, μπορούμε να βάλουμε π.χ. ένα μπουκάλι νερό ή κάτι άλλο εδώ από πίσω. Έτσι. Το κλείνουμε αυτό εδώ. Και εδώ μπροστά, όπως σας είπα, μπορούμε να κρεμάσουμε τα κλειδιά μας και αν θέλουμε να τα βάλουμε εδώ μέσα για να μην χαθούν και να κλείσουμε και το φερμουάρ. Ωραία. Πάμε και στο επόμενο πακέτο παιδιά, το οποίο είναι ένα μικρόφωνο για υπολογιστή. Εδώ έχει κάποια manual. Και εδώ τι είναι. Και η εγγύηση είναι και καλά. Λέει τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή, 512 μνήμη RAM. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει υπολογιστής με 512 μνήμη RAM. Δηλαδή σε όλους τους υπολογιστές κάνει. Εδώ λέει τα dB του, η ευαισθησία του από 30 Hz μέχρι 20 kHz. Όσοι θέλουν να διαβάσουν εδώ, ας κάνουν μια παύση εδώ. Όσοι θέλουν να δουν. Τροφοδοτείται με ένα jack 3,5 χιλιοστών και μία θύρα USB. Πάμε να σας το δείξω λίγο. Είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ όμορφο. Όσοι θα το δείτε, μοιάζει αρκετά με το FiFine, το K058. Το μικρόφωνο αυτό είναι το BM100FX. Έχει volume δεξιά αριστερά και echo. Αυτό το μικρόφωνο κατά κύριο λόγο δεν μιλάς από εδώ μπροστά. Μιλάς ή από εδώ ή από εδώ. Δηλαδή ή θα το έχεις έτσι στο γραφείο και θα μιλάς, ή θα το έχεις έτσι. Όχι έτσι. Έτσι έχει την κάψα του αυτό το μικρόφωνο. Έχει ένα pop filter για να είναι πιο καθαρός ο ήχος και να μην ακούγονται αυτά τα σ και τα που λέω εγώ, ειδικά το σου το σκοτώνω.
Λοιπόν, το αφήνω και αυτό στην άκρη. Έχει ένα μανταλάκι, να το πω έτσι, στα ελληνικά έτσι για να καταλάβετε. Είναι αυτό εδώ το μανταλάκι ή τσιμπιδάκι. Έχει ένα τρυποδάκι εδώ. Το βιδώνεις έτσι εδώ. Το ανοίγεις. Βάζεις το μικροφωνάκι σου εδώ. Ωραίος. Νομίζω τώρα φαίνεται καλύτερα. Και το τελευταίο πράγμα που έχει μέσα είναι το καλώδιό του. Είναι αυτό εδώ. Είναι XLR. Σε 3,5 χιλιοστά jack και σε USB. Είναι διπλό πίσω. Θα το δείτε τώρα πώς είναι. Είναι έτσι εδώ. USB jack 3,5 χιλιοστών και XLR. Συνδέεται εδώ από κάτω. Πολύ σφιχτά. Ωραία, έκανε και το κλακ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το μικρόφωνο ήθελα από καιρό να πάρω έτσι κάποιο μικρόφωνο για live stream που κάνω στο YouTube και στο Twitch. Και ήθελα κάτι φτηνό και καλό. Δεν ήθελα να δώσω ούτε 100 ευρώ ούτε 200. Γιατί εντάξει, ρε φίλε, δεν είχα τόσο μεγάλο budget. Τέλος πάντων, και είδα ότι είναι πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο για τα λεφτά που έχει. Θέλω να δω κατά πόσο θα κάνει δουλειά αυτό το μικρόφωνο και τι κάνει. Είναι αυτό εδώ. Πολύ όμορφο. Το μόνο αρνητικό, παιδιά, που βρίσκω μέχρι στιγμής στο μικρόφωνο είναι το πακέτο του, το οποίο ήρθε σε φινιζόλ. Βέβαια είχε και άλλα πολλά φινιζόλ απ' έξω, δηλαδή ήταν τουμπανάκι το δέμα. Σε φάση που λέω, ρε φίλε, τι με έστειλαν. Ήταν πολύ μεγάλο το δέμα, οπότε δεν νομίζω να έχει θέμα, απλά είναι ένα μείον, ρε φίλε. Άμα θέλεις να το βάλεις στη μεταφορά κάπου, πρέπει να πάρεις κάποιο τσαντάκι, μια βαλιτσούλα να το βάζεις, γιατί τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Βάλε, βγάλε, θα χαλάσει. Και σε βίντεο άλλα που θα κάνω θα το χρησιμοποιώ και εκεί και σε live stream. Νομίζω εκεί θα καταλάβετε πραγματικά πώς ακούγεται το μικρόφωνο. Και πάω τώρα αμέσως να το συνδέσω στον υπολογιστή και να κάνω μερικά τεστ και να ακούσετε κι εσείς πώς δουλεύει αυτό το μικρόφωνο και πώς ακούγεται τελικά ένα budget μικρόφωνο για stream και για YouTube. Πάμε να δούμε. Παιδιά, έχω συνδέσει το μικρόφωνο. Η σύνδεση είναι πανεύκολη. Συνδέεις απλά τη θύρα USB στον υπολογιστή σου και τη θύρα jack στο μικρόφωνο, στη θύρα ακουστικών του υπολογιστή σου και το μικρόφωνο απλά δουλεύει. Μιλάω σε απόσταση από το μικρόφωνο γύρω στους 20 πόντους. Να αναφέρω ότι το μικρόφωνο, παιδιά, είναι πάρα πολύ ποιοτικό και στιβαρό σαν κατασκευή και τα καλώδια του είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Επίσης, τώρα μιλάω στην ένταση ακριβώς λίγο πιο κάτω από τη μέση. Τώρα είμαι πάνω από τη μέση, τώρα είμαι τέρμα. Τώρα γυρνάω πάλι μέση. Τώρα θα κλείσω λίγο το μικρόφωνο, θα ξεκινήσω να χαμηλώνω μέχρι που θα το κλείσω για να καταλάβετε τι γίνεται ακριβώς. Τώρα έκλεισε, τώρα ξαναήρθα πάλι στη μέση με το μικρόφωνο αυτό. Επίσης έχει τη λειτουργία echo, που η λειτουργία echo δεν είναι ακριβώς λειτουργία echo. Ναι, μεν έχει ένα echo μικρό μέσα, αλλά έχει και ένα βάθος. Θα ακούσετε τι εννοώ, δηλαδή έχει αυτό το βάθος να δώσω να καταλάβετε όπου σου μιλάνε σε εκκλησίες. Στούντιο, κάπως έτσι, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτή τη Αυτή τη στιγμή στιγμή μιλάω με μιλάω τη με τη λειτουργία λειτουργία echo, echo, η η οποία οποία είναι είναι αυτήν αυτήν ακριβώς ακριβώς που που ακούγεται ακούγεται τώρα, τώρα, που που έχουν έχουν στα στα πανηγύρια πανηγύρια εκκλησίες εκκλησίες και και δεν δεν ξέρω ξέρω πού πού αλλού αλλού μπορεί μπορεί να να έχουν έχουν αυτόν αυτόν τον τον ήχο. ήχο. Αυτό Αυτό το το πράγμα πράγμα με με νομοθυμίζει νομοθυμίζει εκκλησία, εκκλησία, αυτό αυτό το το βάθος βάθος και και αυτό αυτό το το έκο. έκο. Τέλος Τέλος πάντων, πάντων, ας ας κλείσω κλείσω για για να να καταλάβετε, καταλάβετε, για για να να συνοηθούμε. συνοηθούμε. Πολύ ωραίο μικρόφωνο και ποιοτικό, ξαναλέω. Πιστεύω ότι θα πάμε σε άλλο level σε θέμα ήχο και live stream στο κανάλι μας. Επίσης το καλώδιο που έχει για να συνδεθεί στον υπολογιστή είναι στα 3 μέτρα. Link θα υπάρχει για το μικρόφωνο κάτω στην περιγραφή όπου θα μπορείτε να το βρείτε και να το αγοράσετε. Πάμε και στο τελευταίο πακέτο, την κουκούλα δηλαδή. Πάμε να την ανοίξουμε. Έχει και θήκη. Κουκούλα μέσα στην κουκούλα. Την πήρα παραλλαγής διότι είναι παραλλαγής μαύρο, θα τη δείτε. Διότι έχω μία δυναμία στην παραλλαγή, όσοι με ξέρουν θα καταλάβουν. Και να πάμε να τη βάλουμε στο μηχανάκι. Από μέσα είναι έτσι εδώ. Παιδιά, παίζει όντως να μην περνάει εδώ. Τέλος πάντων, εγώ έχω φέρει και ένα μπουκαλάκι.
με νερό για να δούμε. Αυτοί εδώ οι κρίκοι τελικά μπαίνουν μπροστά, ώστε να περνάει κλειδαριά από τον τροχό μπροστά, για να μπορέσουμε να κλειδώσουμε το μηχανάκι μας. Άρα αυτά πάνε μπροστά. Ναι, έτσι. Παιδιά, να πω ότι βγαίνει σε διάφορα μεγέθη, αυτό είναι το large. Οπότε, εάν έχετε τέτοιο παπί, να πάρετε το large. Το βλέπω σαν νούμερο, είναι πάρα πολύ καλό το large. Έχω φέρει και ένα μπουκαλάκι νερό και θα ρίξω σε ένα σημείο να δω αν παίρνει. Παιδιά, δεν παίρνει όντως νερό, αλήθεια. Εντάξει. Κάθεται πάνω και δεν περνάει από μέσα. Είναι αδιάβροχη όντως. Είναι στεγνή από μέσα. Τώρα σε συνεχόμενη βροχή και νερό δεν ξέρω εάν θα μπάζει ή όχι. Καθίστε και εδώ να κάνουμε. Υποθέτω ότι είναι σέλα. Όχι, παιδιά, κοιτάξτε. Δεν κάθεται νερό πάνω. Και επίσης έχει και δύο κλειψάκια από εδώ. Αυτό το περνάς κάτω από τον τροχό. Από εδώ αριστερά προς τα δεξιά κουμπώνει από κάτω, ώστε όσο και να φυσήξει αέρας να μην φεύγει η κουκούλα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο με τα προϊόντα από το Banggood. Link θα υπάρχουν, ξαναλέω, όλα κάτω στην περιγραφή. Θέλω να ευχαριστήσω το Banggood για ακόμα μια φορά που μου έστειλε τα πράγματα για να σας τα δείξω. Αυτά από εμένα, like, dislike αν δεν σας άρεσε το βίντεο. Μία εγγραφή στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.